σήμερα βρισκόμαστε εδώ σε κινητοποίηση ενάντια στην κία που εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας για το αμφίγινο επίδομα, το οποίο παρουσιάζει ως αυξήσεις, αλλά πραγματικά πρόκειται για κοροϊδία προς τους υγειονομικούς που έχουν δώσει τους αγώνες μέσα στα νοσοκομεία. Πρόκειται προσπάθεια διχασμού μεταξύ των εργαζομένων, δημιουργώντας πολλών ταχυτήτων υγειονομικούς του ίδιου επαγγελμάτος που υπόκειται στο ίδιο επαγγελματικό κίνδυνο και απόλυτη κοροϊδία όλων των κυβερνήσεων που έχουν κυβερνήσει και κυβερνούν τώρα, που δεν εντάσσουν όλους τους υγειονομικούς στα βαρέα και αυγινά επαγγέλματα. Πράγμα που αποδείχτηκε πόσο περίτανα σωστό είναι σαν αίτημα την περίοδο της πανδημίας, με τους χιλιάδες υγειονομικούς που αρρώστησαν, με τους δεκάδες που χάσαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Είμαστε εδώ και διεκδικούμε την ένταξη όλων των υγειονομικών στα βαρέα και αυθυγινά, τον διπλασιασμό του αμφιγινού επιδόματος και να δοθεί σε όλους ανεξαιρέτως, γιατί όλοι βιώνουμε τον ίδιο κίνδυνο μέσα στα νοσοκομεία. Θα συνεχίσουμε ενάντια σε αυτή την πολιτική που αξιοποιείται για την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση και υποχρηματοδότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Στην ίδια κατεύθυνση είναι και η κύκλιος της αναπληρώτρας Υπουργού Υγείας της κυρίας Γκάγκα, που βγήκε τις προηγούμενες μέρες, που ουσιαστικά καλούσε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων να εφημερεύουν και να ρυθάλουν περιστατικά αλωνών ειδικοτήτων. Δηλαδή, ουσιαστικά μια λογική στο ότι όπου έχουμε κενά θα το καλύψουμε με όποιον βρεθεί στον δρόμο μας, πηγαίνοντας στην ιατρική 100 χρόνια πίσω, ουσιαστικά υποβαθμίζοντας ακόμα περισσότερο τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και δημιουργώντας τις συνθήκες για την αποχώρηση ακόμα περισσότερων συναδέλφων από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν το ανεχόμαστε. Οι κινητοποιήσεις μας είχαν αποτέλεσμα και πάρθηκε πίσω η εγκύκλιος αυτή. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι πραγματικά να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας, που είναι οι μαζικές μόνιμες προσλήψεις και όλα τα υπόλοιπα που ζητάμε και παλέψαμε το προηγούμενο διάστημα.